Να δούμε να ξεκινήσουμε με τον κυρία Χρωμόβα να μας ναι, πει. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό τουρισμό. Και ναι. Ανοίγει πάλι η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό από σήμερα το απόγευμα από τις 5 η ώρα και μέχρι την Κυριακή. Ο λόγος είναι, θα μας το πει η κυρία Χρωμόβα καλύτερα αυτό, γιατί... Παράταση. Παράταση, μια παράταση. Λόγω της αυξημένης ζήτησης προφανώς. Είναι εκατομμύρια οι επιταγές που έχουν αιτηθεί. Για να μας πεις, Σπύρο μου, ελάτε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ανοίγει όντως πάλι για 5 ώρα για όλα τα αφημί μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 12. Η πλατφόρμα, όπως όλοι γνωρίζετε, και οι αιτήσεις έκλεισαν τη Δευτέρα το βράδυ. Η ζήτηση που υπάρχει ξεπερνά κάθε προηγούμενη ζήτηση. Έχουμε ήδη 579-580 σχεδόν χιλιάδες αιτήσεις για πάνω από 1.000.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα θα δώσει, ανταποκρίνεται σε 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Όπως σας προανέφερα, η ζήτηση πραγματικά είναι πολύ μεγάλη, ωστόσο υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι κάποιοι δεν προλάβανε. Συνέβαλε και η αιτίαση των πολλών αιτήσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φανταστείτε, την Κυριακή και τη Δευτέρα είχαμε περισσότερες από 360.000 αιτήσεις σε 2 ημέρες. Με αποτέλεσμα η πλατφόρμα όντως να ανταποκρίνεται με πάρα πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και πολλοί είτε να απελπίζονται και να σταματούν την προσπάθεια, είτε να υποβάλουν διπλή και τριπλή αίτηση κατά λάθος. Επομένως, καταλαβαίνουμε και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για το πρόγραμμα αυτό πάντως. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη και για να μην μείνει κανείς με την αίσθηση ότι δυστυχώς δεν πρόλαβα να κάνω καν την αίτησή μου, κρίναμε σκόπιμο να ξανανοίξουμε την πλατφόρμα για το Σαββατοκύριακο. Δεν θα καθυστερήσουμε ιδιαίτερα στην έκδοση των αποτελεσμάτων. Κυρία Χρωμόβα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, διαθέσιμα καταλήμματα υπάρχουν για τόσο κόσμο, γιατί μας έλεγαν από το ρεπορτάζ μας έβγαινε και το εξής, ότι δεν είναι μόνο η φετινή που είναι πάρα πολλοί κόσμος, είναι και η περσινή που δεν έχει λήξει ακόμα το βάουτσερ τους. Το βάουτσερ των περσινών λήγει στις 31 Εβδόμου του 2023 και θα παρακαλούσα πραγματικά να το ενεργοποιήσουν, γιατί είναι κρίμα να χάσουν το δικαίωμα για τις δύο επόμενες χρονιές. Θα βρουν όμως καταλήμματα. Υπάρχει μια ποινή. Τα καταλήμματα και οι πάροχοι, οι συνεργαζόμενοι είναι όλα αναρτημένα στο site, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, στον κατάλογο παρόχων. Υπάρχουν συνεργαζόμενοι καταλήμματα που διαχρονικά στηρίζουν το πρόγραμμα και ανταποκρίνονται. Τώρα, ως προς την κάλυψη της ζήτησης. Η ζήτηση και η φετινή, όντως είναι περισσότερη. Οι επιταγές, ωστόσο, κοινωνικού τουρισμού θα είναι 300.000. Μάλιστα. Καλό θα ήταν η τελική οριστική δικαιούχη του προγράμματος να προγραμματίζουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τις διακοπές. Έρχεται νέο πρόγραμμα για τους συνταξιούχους. Ναι, μέσα στις επόμενες ημέρες, τις 10 ημέρες, θα ανακοινωθεί νέα πρόσκληση για 25.000 δικαιούχους, συνταξιούχους κοινωνικού τουρισμού. Μάλιστα. Οπότε θα έλεγα να μην κάνουν την προσπάθεια να υποβάλουν τώρα το Σαββατοκύριακο παρασυρώμενοι από τον τίτλο του κοινωνικού τουρισμού. Υπάρχει ξεχωριστή πρόσκληση για τους συνταξιούχους. Τις 10 επόμενες μέρες θα ανοίξει. Άρα θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο οι αιτήσεις. Μέσα στον Ιούλιο πότε θα τις δούμε? Οι αιτήσεις, αμέσως μετά η πρόσκληση όταν θα ανακοινωθεί στο επόμενο δεκαήμερο, θα ανοίγουν αυτόματα και οι αιτήσεις. Θα έχουν διάρκεια 10 ημέρες οι αιτήσεις. Οπότε μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί και η υποβολή των αιτήσεων. Ο τουρισμός για όλους πότε ανοίγει? Ο τουρισμός για όλους είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού. Θα μου επιτρέψετε να μην δεσμευτώ. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρη για τις ημερομηνίες. Βρήκαμε παπά που λέμε. Εντάξει, απλά επειδή σας έχουμε εδώ, καταλαβαίνετε. Να είστε καλά, κυρία Χρωμόβα.